Το F1 in Schools, το φιλόδοξο εγχείρημα που προσελκύει μαθητές από όλο τον κόσμο, ήρθε και στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα διαγωνισμό τεχνολογίας για μαθητές 11 έως 19 ετών που καλούνται να σχεδιάσουν μικρογραφίες αγωνιστικών οχημάτων από ξύλο μπάλσα, αλλά και να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων μιας ομάδας Formula 1. Όχι μόνο δηλαδή στο πεδίο των φυσικών επιστημών και των νέων τεχνολογιών, αλλά και του μάρκετινγκ. Θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις πάνω σε αντικείμενα που διδάσκονται αυτή τη στιγμή μέσα στο σχολείο, όπως είναι οι νέες τεχνολογίες, οι φυσικές επιστήμες, οι μηχανικές κατασκευές, και όλα αυτά θα τα αποκτήσουν με ένα ιδιαίτερα ελκυστικό και διασκεδαστικό τρόπο. Ας δούμε όμως ένα-ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει κάθε ομάδα στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού που τρέχει ήδη σε 34 χώρες. Θα πρέπει να δημιουργήσουν ομάδες των 3-6 ατόμων. Το κάθε ένα μέλος της ομάδας θα έχει συγκεκριμένο ρόλο και συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Και χρειάζεται και ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος θα τους, όποτε χρειάζεται, τους καθοδηγεί και θα τους επιμελεί. Στον υπολογιστή είναι φορτωμένο το Solid Work, ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα τρισδιάστατο, προσαρμοσμένο βέβαια για παιδιά από ηλικίες 9 έως 19 χρόνων. Θα σχεδιάσουν το όχημα, θα το δοκιμάσουν στο εικονικό τούνελ, να δουν αν οι παράμετροι που έχουν βάλει για την επιστέλκουσα είναι σωστοί, και όταν πλέον αποφασίσουν ότι όλα όσα έχουν σχεδιάσει είναι με βάση το πρόγραμμα και τους στόχους που έχουν θέσει, συνδέουν τον υπολογιστή τους με το μηχάνημα CNC και δίνουν εντολή να κατασκευαστεί το όχημα που έχουν σχεδιάσει πάνω σε ένα ξύλο μπάλσα. Ένα πολύ ελαφρύ ξύλο, το οποίο μπορεί πάρα πολύ εύκολα να δουλευτεί στο μηχάνημα που βλέπετε εδώ, που είναι ένα CNC μηχάνημα, δηλαδή ένας τόρνος φρέζα συνεργαζόμενος με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Όταν λοιπόν είμαστε έτοιμοι στο σχεδιαστικό πρόγραμμα και ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε να φτιάξουμε, δίνουμε την εντολή και το μηχάνημα αρχίζει να κατασκευάζει το όχημα που εμείς έχουμε σχεδιάσει με όλες τις δικές μας προδιαγραφές. Και πάμε και στο επόμενο στάδιο δοκιμών, που νομίζω είναι κάτι αντίστοιχο με την αεροδυναμική σύρραγγα η οποία υπάρχει στη Φόρμουλα 1. Ακριβώς. Διοχετεύουμε έναν ειδικό καπνό για να μπορούμε να δούμε αν όλες οι προδιαγραφές που τις τεστάραμε στον υπολογιστή, αν και στην πραγματικότητα μας βγαίνουν, δηλαδή αν είναι σωστές. Στο πίσω μέρος του οχήματος υπάρχει μια οπή. Σε αυτή την οπή θα έρθουμε και θα βάλουμε ένα φιαλίδιο που περιέχει διοξίδιο του άνθρακα. Αυτή θα είναι η μηχανή του αυτοκινήτου. Δηλαδή, όταν ανοίξει μια τρύπα από το ειδικό μηχάνημα που υπάρχει εκεί, το διοξίδιο του άνθρακα φεύγει πίσω και με βάση την αρχή διατήρησης της ορμής, αυτό θα φύγει από εδώ και θα τρέξει περίπου 25 μέτρα. Το πρώτο πιλωτικό ελληνικό πρωτάθλημα θα αναδείξει την ομάδα που θα μας εκπροσωπήσει στους τελικούς. Πέρσι αυτοί έγιναν στη Σιγκαπούρη, με τη στήριξη από οδηγούς και ισχυρές προσωπικότητες Φόρμουλα 1 να είναι έμπρακτοι. Την υλοποίηση του προγράμματος F1 School στην Ελλάδα την έχει αναλάβει η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων πληροφορικής Multirama. Μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα του έργου που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι www.f1schools.gr. Now we've got more and more countries now ready to join, so very excited for next year. Get signed up quickly. We need to see you at the World Finals for sure in 2011. Αν λοιπόν αγαπάτε τη Φόρμουλα 1 και ονειρεύεστε κάποια στιγμή να βρεθείτε σε αυτό το μαγικό κόσμο, δηλώστε συμμετοχή και ίσως του χρόνου να είναι δική σας σειρά.